Άλλη μία. Είναι τυχαίο η επιλογή του τραγουδιού. Όχι, γιατί καθώς σήμερα όλα γίνονται. Αυτό. Όλα. Όλα γίνονται δυνατά τα αδύνατα. Γιατί δίνουμε ένα μήνυμα μέσα από αυτό το τραγούδι. Και ο λόγος είναι φυσικά τα μηνύματα που δίνει η καλεσμένη μας. Νομίζω που έχουν πως... να κάνουμε δύναμη. Νομίζω πως πραγματικά σε λίγο έτσι θα απολαύσουμε στην παρέα μας ένα κορίτσι που δεν σας κρύβω, την θαυμάζω πάρα πολύ καιρό. Μου αρέσει η στάση ζωής της που είναι ήσυχη, που δεν δημιουργεί ποτέ σκάνδαλα, που δεν χρειάζεται να βγει, να φλιαρέσει, να προκαλέσει. Αλλά μιλάει πάντα μέσα από τα έργα της, μέσα από το πείσμα της, μέσα από όλα αυτά τα οποία η ίδια κάνει. Και χωρίς να το ξέρει, νομίζω, και χωρίς να το επιδιώξει ποτέ, κατάφερε όχι μόνο όλη η Κύπρος να την αγαπάμε. Είναι ένα κορίτσι που ξεχωρίζει σε κάθε τι που κάνει, γιατί έχει πείσμα. Πείσμα για ζωή, και αυτό θα επιδιώξουμε σήμερα, να μεταφέρουμε και να πάρουμε όλοι μας. Βρήκε τον τρόπο μέσα από τις οποιασδήποτε δυσκολίες και αν τις έφερε η ζωή να βρει τη δύναμη και να καταφέρει πολύ σπουδαία πράγματα και πράγματα τα οποία ξέρεις, θέλεις πολύ κουράγιο, θέλεις πολύ πείσμα και θέλεις πολύ αγάπη για να φτάσεις τόσο μα τόσο ψηλά. Σας λέμε πολλά, δεν σας είπαμε ακόμη το όνομα, κάντε λίγη υπομονή. Καταρχήν καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, γιατί τι είναι σήμερα στο Face. Σήμερα είναι η Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευούλα κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι. Αυτό ακριβώς, έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε είπαμε να κάνουμε μια πολύ ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή εκπομπή. Έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα, μην φανταστείτε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, σαν το σκύλο με τη γάτα που σήμερα και θα σας παντρέψουμε, γιατί σκεφτήκαμε η ώρα η καλή και επειδή μετά το Πάσχα ξεκινάνε οι γάμοι στην Κύπρο, και επειδή και οι καλεσμένοι μας ίσως και να το σκέφτεται. Το σκέφτεται, εμείς... αλλά τώρα το πότε και το πώς θα τα φέρει η ζωή το αφήνει και λίγο έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αλλά... Εμείς θα τις δείξουμε προτάσεις και να δούμε σε ποιο νηφικό κοντά θα είναι, καταλαβες. Ναι. Κάνουμε πρόβα νηφικού σήμερα. Γιατί κάθε γυναίκα ονειρεύεται ένα περίπου το νηφικό της. Όντως. Και γιατί όχι και η δικιά μας καλεσμένη. Λοιπόν, είναι ολόκληρο κορίτσι. Πιο χρυσό δεν γίνεται. Είναι ο πιο τιμητικός τίτλος που μπορεί ποτέ να πάρει κάποιος αθλητής στον κόσμο. Είναι αθλήτρια. Χρυσή Παραολυμπιονίκης. Και κυρίες και κύριοι, είναι η... Καρολίνα Βελεντρίτου. Γεια σου, Καρολίνα. Γεια σας. Να φιληθούμε ξανά να μην χάσουμε ευκαιρία. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και είναι απόγευμα την εκπομπή, μου ήρθε να βάλω τα κλάματα από αυτά που είπατε. Γιατί τι ώρα κλαις ήδη εσύ. Βράδυ, πρωί. Βράδυ. Το νιώθεις να... Με συγκινήσατε πάρα πολύ με αυτά που είπατε. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ γιατί γενικά τρέχω πίσω από όλα και δεν προλαβαίνω να θυμηθώ τι έκανα, να το αξιολογήσω και μην είναι λάθος. Θα τα θυμηθούμε σήμερα όλοι μαζί. Πραγματικά, θα κατήσουμε παρεούλα για να μας πεις όλα αυτά τα οποία τρέχεις, κάνεις και πραγματικά να σου πω ότι αυτά που είπαμε είναι από καρδιάς, είναι πράγματα τα οποία ούτε σκεφτήκαμε από πριν, είσαι ένα κορίτσι το οποίο βλέπουμε όλα αυτά τα οποία κάνεις και με πολύ χαρά σήμερα θα δώσουμε έτσι μηνύματα στους νέους, στα παιδιά που πολλές φορές εύκολα πλέον δεν βρίσκουν ένα ωραίο σκοπό να το παλέψουν. Και θέλεις πάντα ένα κίνητρο. Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εσένα κοντά μας. Χαίρομαι πολύ. Πάμε να κάτσουμε στα σαλόνια μας. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Το μπλε. Α, εντάξει. Ωστε είναι το αγαπημένο σου χρώμα το μπλε. Σκέφτηκα γιατί λέω. Οι αποχρώσεις του μπλε. Οι αποχρώσεις του μπλε, άρα γι' αυτό αγαπάς και πολύ την Ελλάδα. Μπλε και άσπρο. Μπλε και άσπρο. Άρα τυχαίο δεν είναι που ντύθηκε σήμερα. Σαν Ελλάδα ολόκληρη. Μια χαρά. Είπα επειδή η καρέκλα μας είναι μοβ και ήθελα να δω αν σου αρέσει το μοβ, το φούξια, τα έντονα χρώματα. Μου αρέσουν πάρα πολύ για καλοκαίρι. Σωστά. Πάρα πολύ, ναι. Είναι πολύ καλοκαιρινό δροσερά χρώματα. Και σου αλλάζουν για τη διάθεση. Μισό το μαύρο. Σου φέρνει, ας πούμε, το μαύρο πάντα το ταυτίζει με το πένθος. Το νιώθω λίγο ξένο, δεν ξέρω γιατί. Το μαύρο. Όχι, δεν το συνδέω καθόλου με το πένθος, αλλά. Νιώθω ότι δεν ταιριάζει σε σένα. Ξέρει ότι είσαι εξαίρεση. Δηλαδή, 9,5 στις 10 γυναίκες αγαπάνε το μαύρο. Το ξέρω. Ναι. Ξέρει, επειδή είσαι χαρούμενος άνθρωπος και είσαι άνθρωπος που τα βλέπεις όλα με χρώμα, δεν σου αρέσει το μαύρο. Ναι. Πολύ όμορφο. Περιμένω πώς και πώς την άνοιξη να βγάλω τα μαύρα, γιατί αναγκαστικά τα φοράω. Ναι. Το χειμώνα λογικό είναι. Αγαπημένη εποχή του χρόνου. Καλοκαίρι. Καλοκαιρινόστικο. Καλά, κολύμπι. Λες και δεν κολυμπά το υπόλοιπο του χρόνου. Όχι, αλλά το απολαμβάνει, όχι πλέον. Νιώθω πως όταν μπαίνει η άνοιξη και αρχίζουν οι πρώτες μέρες η ηλιοφάνειας, νιώθω ότι έχω πολύ περισσότερη ενέργεια. Είναι φοβερό, δεν ξέρω πώς να το πω. Έχεις δίκιο ότι αλλάζει η διάθεσή μας. Πάρα πολύ. Έχουμε περισσότερο έτσι από μέσα μας να βγάλουμε πράγματα. Ναι, νιώθω ότι έχω πολύ ενέργεια. Αν και γενικώς πρέπει να έχεις ενέργεια εσύ πάντα. Αναγκαστικά. Ναι. Και εκεί που τελειώνει η μπαταρία, αναγκαστικά
Πρέπει, πρέπει να μην τελειώσει. Ποτέ. Ναι. Δεν δικαιούσαι εσύ, Δεν δικαιούμαι. Ως αθλήτρια. Είναι δύσκολο. Μπορεί να ακούγεται κάτι πολύ απλό και πολύ εύκολο, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως και πολύ δύσκολο είναι που κατάφερες να είσαι η πρώτη από όλους και πρέπει αυτόν τον τίτλο να... Δεν ξέρω, σε άγχωσε όταν κέρδισες, πήρες την πρώτη θέση και μετά λες, οπ, από εδώ και πέρα τι κάνω. Για να με ειλικρινείς, στην πρώτη μου Παρολυμπιαδά στην Αθήνα που ήμουν μόλις 18 χρονών, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό ήταν αυτό που πέτυχα. Γιατί προϋπήρξα αθλήτρια, νοσαρτημελής, είχα πέσει πολλές διοργανώσεις, πολλά μετάλλια. Και ο αθλητής καμιά φορά χάνει και λίγο το νόημα. Το έβλεπα λίγο ως μία ακόμα διοργάνωση, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Και το κατάλαβα αμέσως μετά, μόλις τέλειωσαν οι Παραολυμπιακοί της Αθήνας. Είχαν αλλάξει τα πάντα. Απλά η μόνη σκέψη που έκανα μόλις τερμάτισα στην κούρσα των 100 μέτρων. Ουφ, πολύ δύσκολο. Πώς θα το ξανακάνω αυτό στο Πεκίνο? Δηλαδή, το μυαλό μου πήγε αμέσως στο επόμενο. Δεν πρόλαβα καν να πω στην απονομή, πήγα στο επόμενο. Και αυτό το λάθος κάνω συνέχεια. Δεν είναι λάθος τελικά. Ίσως να είναι και το δικό σου μυστικό που έχεις και καταφέρνεις πάντα να ετοιμάζεσαι για παραπέρα. Δεν επαναπάνεσαι. Νιώθεις όμως ότι χάνεις τη χαρά εκείνης της στιγμής? Το κατάλαβα πρώτη φορά το 2013 που είχα πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μοντρεάλ. Και επειδή ήταν μετά τους Παραολυμπιακούς του Λονδίνου και πηγαίναμε για μια Ολυμπιάδα ακόμα, δηλαδή τώρα το 2016, και ήταν και ο προπονητής μου και είχα πετύχει ένα πάρα πολύ καλό χρόνο, είχα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, είχα πάρει χρυσό μετάλλιο και δεν είναι εύκολο για έναν αθλητή κάθε χρόνο να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπουμε πολλούς Ολυμπιονίκες ότι κερδίζουν το Ολυμπιακό μετάλλιο και μετά τον επόμενο χρόνο ξεκουράζονται, γιατί δεν γίνεται συνέχεια να είσαι σε ένταση. Ίσως γι' αυτό να είπες πολλές φορές ότι θα σταματήσω εδώ το πρωταθλητισμό. Το είπα πολλές φορές, ναι, γιατί πάντα νιώθω ότι είμαι στα όρια μου. Και το νιώθω γιατί πραγματικά είμαι στα όρια μου, γιατί αν δεν ήμουν συνέχεια στα όρια μου, δεν θα μπορούσα να κάνω, να έχω όλη αυτή την μακρόχρονη πορεία. Και κάποια στιγμή λέω στον προπονητή μου, σταμάτα του λέω να μου λες συνέχεια, γιατί μου λέει. Τελειώσει απονομή και μου λέει, Καρόλ, σε μισή ώρα φεύγει το λεωφορείο. Του λέω, συγγνώμη, του λέω, τι μου λες. Εγώ κερδίζει χρυσό μετάλλιο. Δεν με νοιάζει, του λέω, ας πάρουμε το επόμενο. Πράγματι. Άσε με, του λέω, με το λεωφορείο. Τα και τα πρέπει. Ας το χαρώ, ας το ζήσω. Απλά το ξέρει ότι είμαι τέτοιος τύπος που καμιά φορά θέλω να μου λέει μπράβο, θέλω να μου λέει κάποια πράγματα. Και το ξέρει και πολλές φορές μου το κάνει επικίνδυνο. Σε συναισθηματία, σε αυτά τα άτομα που θέλεις να ακούς, να σε παίρνουν. Από τους δικούς μου ανθρώπους, ναι, το θέλω πάρα πολύ. Το έχεις ανάγκη. Πάρα πολύ. Αν και γενικότερα ξέρω πάρα πολύ καλά τι είμαι και... Εντάξει, δεν ακούγεται κάπως αυτό όπως το πες. Ναι. Ξέρεις τι έχεις κάνει. Έχω το γνώρισμα αυτό, άρα ξέρω που βρίσκομαι περίπου. Δεν θέλω να βάζω τον εαυτό μου ούτε πιο πάνω. Πιο κάτω μπορεί να τον βάλω. Πιο πάνω όμως ποτέ. Απλά θέλω από τους δικούς μου ανθρώπους την επιβράβευση, την αναγνώριση, είναι αυτό που μου δίνει δύναμη. Το έχεις και ανάγκη στο κάτω-κάτω και ίσως το κάνεις και για αυτούς. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που σε μεγάλωσαν, οι γονείς σου, η οικογένειά σου, που σε στηρίζει, είναι και κάτι που θέλεις και εσύ να πεις, ορίστε, το έκανα αυτό και είναι και για μένα αλλά και για εσάς. Ναι. Γιατί φαντάζομαι πάρα πολλές θυσίες. Έτσι, πάρα πολλές θυσίες. Απλά είναι οι άνθρωποι που ζω καθημερινά μαζί τους. Δηλαδή τώρα οι ώρες που περνάω με τον προπονητή μου είναι πάρα πολλές. Αναγκαστικά. Ναι. Είναι η οικογένειά μου, είναι ο άνθρωπος που όταν πάω στους αγώνες αυτόν θέλω να δω, αυτόν περιμένω να μου πει δύο κουβέντες, δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Είναι οι άνθρωποι, δηλαδή ο Δημήτρης, ο σύντροφός μου και ο προπονητής μου που εκείνη την ώρα μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Άρα και σίγουρα παλεύω καταρχήν για τους σκόπους μου, γιατί καθημερινά κουράζομαι πάρα πολύ. Αλλά παλεύω και για την Κύπρο, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα και το κατάλαβα το 2004 που είχε πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις το χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς. Βεβαίως. Και ένιωσα τόσο περήφανη που κατάφερα να υψώσω τη σημαία της Κύπρου, γιατί είχα ρωτηθεί πάρα πολλές φορές για την Κύπρο, πού είναι. Ο κόσμος δεν ξέρει. Σίγουρα. Είμαστε μια μικρή χώρα και σκεφτείτε το 2004. Το Αργυρό και το Χάλκινο ήταν Καναδάς και Αυστραλία. Οι πιο μεγάλες χώρες, ας πούμε. Και σκέψου το καλοκαίρι στη Γλασκόβη ήταν Γερμανία και Αμερική. Έτσι. Και στη μέση είναι η Κύπρος. Δηλαδή για μας είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό και τιμητικό. Γιατί ξαφνικά τους λέμε ότι πολύ λίγοι υπάρχει και η Κύπρος.
Ποια είναι η Κύπρος, ποια είναι αυτό το κορίτσι το οποίο κατάφερε να σηκώσει τη σημαία τόσο ψηλά. Μας κάνει και εμάς πολύ περήφανος, να ξέρεις. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι κουβαλάς ένα ολόκληρο κράτος, μια ολόκληρη χώρα στις πλάτες σου και πραγματικά μας έχεις κάνει πολλές φορές. Και είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί όταν φοράω, όταν νιώθω ότι με το που βάλω τη φόρμα μου, με το εθνόσημο πάνω, νιώθω αμέσως πολύ διαφορετικά. Καρολίνα μου, όταν πας σε τέτοιες διοργανώσεις που ξέρεις ότι ο κόσμος σε βλέπει εκείνη την ώρα, το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεσαι ότι ολόκληρη Κύπρος, ολόκληρη Ελλάδα και ολόκληρος ο κόσμος εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, εμείς κρεμόμαστε από σένα. Τώρα τι θα καταφέρει η Καρολίνα, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Το αντιλαμβάνεσαι εκείνη τη στιγμή? Το έχω δουλέψει όμως πάρα πολύ με την ψυχολόγο μου, με τη Μαρία Ψυχουντάκη, γιατί αν το σκεφτώ έτσι, θα χάσω τη στιγμή, θα χάσω αυτό που δούλεψα. Ναι. Και το μόνο που έχω να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή είναι οι οδηγίες του προπονητή μου, τι δουλέψαμε, πώς θα πάει τακτικά η κούρσα και να προσπαθήσω να ρυθμίσω λίγο τον εαυτό μου, τα συναισθήματά μου, την ψυχολογία μου, για να είμαι εκεί, για να δώσω το 100%, γιατί αν χάθεις έστω και μερικά δευτερόλεπτα, έχεις χάσει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Ίσως και τα πάντα. Ναι. Γιατί είναι μια κούρσα ενός λεπτού και 16 δευτερολέπτων. Αντιλαμβάνεστε, είναι όλα στη λεπτομέρεια. Έτσι. Έχεις πει πριν λίγο για σένα πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που σου δίνουν δύναμη, κουράγιο, να βρίσκονται εκεί και να είναι εκείνους που θέλεις μόνο να δεις και να ακούσεις. Τον σύντροφό σου, τον Δημήτρη, και βεβαίως τον προπονητή σου. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεσαι ότι κάτι άλλο μπορεί να σε χαλάσει, να σε επηρεάσει και την ψυχολογία σου και τη διάθεσή σου? Πολλές φορές στο παρελθόν είχαν γίνει πράγματα που ενδεχομένως να με επηρεάζανε. Απλά εκείνη τη στιγμή του αγώνα το έχω δουλέψει πάρα πολύ, γιατί το να φτάσεις τόσο ψηλά δεν είναι απλά πάω και κάνω προπόνηση και φτάσα ψηλά. Είναι μια ολόκληρη ομάδα που είναι γύρω σου, από ψυχολόγο, φυσικοθεραπευτή, διατροφολόγο, εργοφυσιολόγο, γιατρό. Είναι μια πολύ μεγάλη γυμναστή, πολύ μεγάλη ομάδα που πρέπει να δουλεύει μαζί σου για να φτάσεις να πάρεις το απόλυτο και το καλύτερο αποτέλεσμα. Γι' αυτό το είχαμε δουλέψει πάρα πολύ αυτό στο παρελθόν, εξωτερικούς παράγοντες που ενδεχομένως να σε επηρεάσουν εκείνη τη στιγμή, και με τα χρόνια και με την εμπειρία κατάφερα να το ελέγχω, γιατί π.χ. στο Λονδίνο μετά από 4 χρόνια προετοιμασία, μετά που ήταν ένα αμφίβολο αν θα πάω στους αγώνες, αν δεν θα πάω λόγω τραυματισμού, και εκτός από αυτό άρχισα, δηλαδή πυρετό που εγώ ποτέ δεν έχω πυρετό. Και έπρεπε εκείνη την ώρα όμως να απομονώσω όλους τους υπόλοιπους αυτά που μου έλεγαν, να προσπαθήσω να πειθαρχήσω τον εαυτό μου. Σίγουρα και ο προπονητής μου είχε άγχος, κάποια στιγμή του βγήκε, ήταν λάθος. Είναι μεγάλη ένταση, είναι όπως λέμε το παρασκήνιο που δεν το βλέπει ο κόσμος και βλέπει μόνο το ωραίο, την ωραία στιγμή, το μετάλλιο, αλλά πίσω από όλο αυτό είναι τόσο δύσκολο, τόσο επίπονο όλο αυτό. Έτσι. Που μ' αρέσει να το λέω πολλές φορές στον κόσμο. Και καλά γιατί κάνεις. Και η ζωή μας είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έτσι, δεν είναι αυτό που βλέπουμε η δεν τηλεόραση. Είναι όλα τέλεια, όλα ρόδινα. Δεν είναι δεν όλα αυτά. Πάντα το καλό αποτέλεσμα. Και για να φτάσουμε στο καλό αποτέλεσμα, είναι ότι από πίσω πρέπει να υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά, να αντιμετωπίζεις τα εμπόδια, να προχωράς, να πέφτεις, να σηκώνεσαι. Έτσι. Και ήταν αρχή μου όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό νομίζω κατάφερα να διατηρηθώ ψηλά όλα αυτά τα χρόνια. Μπράβο σου. Ξέρουμε πόσο πολύ μεγάλο φορτίο είναι κιόλας και ευθύνη να αισθάνεσαι κιόλας ότι ούψ, αντιπροσωπεύω μια χώρα, πρέπει να τα πάω καλά, πρέπει να είμαι πρώτη, πρέπει να είμαι στις πρώτες θέσεις, πρέπει να μην απογοητεύσω τον κόσμο και να ξέρεις ότι εμείς σε αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Είσαι πρώτη στην καρδιά μας. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, όποια θέση και να έχεις πάρει πλέον, έτσι κι αλλιώς μας έχεις κερδίσει με το πείσμα σου και με όλα αυτά που κάνεις. Ναι, είναι αυτό που λένε καμιά φορά, δεν ήρθε πρώτη Καρολίνα. Ναι, δεν είναι απλό. Αχάριστοι είμαστε όλοι, ξέρεις, πάντα θέλουμε. Δεν είναι θέμα χαριστής. Ναι. Καταλαβαίνω τον κόσμο, περιμένει από σένα και χαίρομαι κιόλας που συμβαίνει αυτό. Απλά το να είσαι τόσα χρόνια, τόσο ψηλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ψυχοφθόρο, έτσι, δύσκολο, επίπονο. Έχω κάνει 5 χειρουργεία. Όπω. Είναι δύσκολο. Οι τραυματισμοί σου ήρθαν από, συγγνώμη, από το... Από έντονες προπονήσεις, από λάθος τεχνικές, από... Ναι. Τι χειρουργία έκανες, πόδια? Έκανα 2 γόνατα και 3 ώμους. Πω, και είσαι μικρή ακόμη. Ναι. Έχει ημερομηνία λήξης όλο αυτό το πράγμα? Έχει για μένα νομίζω, γιατί έχω πολλούς τραυματισμούς. Αν δεν είχα, θα έλεγα ότι μπορώ. Και ενδεχομένως να μπορώ λίγο ακόμα.
δεν είναι αυτό ότι έχει ημερομηνία λήξης, είναι κάτι που είναι καθαρά δικό σου. Αν ψυχολογικά αντέχεις, αν σωματικά αντέχεις, μπορείς να το συνεχίσεις. Απλό προπονητής μου που μου λέει, εντάξει, μου λέει, τώρα μεγάλωσες, δεν είναι το ίδιο. Μεγάλωσα, του λέω, ναι, μου λέει. Εντάξει, οι προπονητές τα βλέπουν λίγο διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι άμα έχεις τη δύναμη, πολλά πράγματα μπορεί τα δύνατα να γίνουν δυνατά. Εσύ ακόμη νιώθεις ότι έχεις αυτή τη δύναμη να συνεχίσεις? Πολλές φορές χάνω το κουράγιο μου και απογοητεύομαι, γιατί σας είπα είναι δύσκολο αυτό. Αλλά πάντα προσπαθώ να βρω ένα εσωτερικό κίνητρο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και το αγαπώ αυτό που κάνω. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς αυτό. Οπότε δεν λέεις και πάλι σταματώ. Θα προσπαθήσεις, ναι. Το είπα πολλές φορές, αλλά δεν το τήρησα. Ναι. Καλό είναι αυτό. Δεν πειράζει, γιατί πεισματώνεις και συνεχίζεις. Ναι. Ποια ήταν η ποια στιγμή αυτή που σε έκανε να λυγίσεις περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια? Πιο δύσκολη στιγμή για σένα? Ήταν μια στιγμή που είχα πολλούς τραυματισμούς, πολλές εγχειρήσεις και που ξαφνικά είχα χαθεί όλοι από γύρω μου. Και αυτό πιστέψτε με είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν πετυχαίνεις κάποια πράγματα για μια χώρα και την Κύπρο συγκεκριμένα, που είναι και μια χώρα μικρή και που θέλουμε τις επιτυχίες σε όλους τους τομείς. Βεβαίως. Εντάξει, είχα απογοητευτεί γιατί δεν είχα την απαραίτητη στήριξη και υποστήριξη. Απλά προσπάθησα με τους δικούς μου ανθρώπους, το πολέμησα, έβαλα τα πράγματα ξανά κάτω, αναθεώρησα κάποια πράγματα. Βρήκα γιατί πρέπει να το κάνω, για τους ανθρώπους που είναι αυθεντική αγάπη τους, τον κόσμο που τόσα χρόνια με στήριζε και θεωρούσα ότι τους χρωστάω να συνεχίσω όσο μπορώ και να τους προσφέρω χαρά, γιατί και η καθημερινότητά μας πλέον δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο και ό,τι καλύτερο. Βιώνουμε κρίση σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική, και οικονομική και κοινωνική. Εσύ αισθάνθηκες ότι σε έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση? Όλους μας νομίζω έχει επηρεάσει. Mm-hmm. Είχες ένα θέμα, επειδή είναι συγγνώμη που σε διακόπτω, απλώς έτσι θέλω να πιαστώ λίγο από αυτά που λες. Και για το θέμα αυτό που σε ρώτησε η Σόφη και είπες πως ναι, η πιο έτσι δύσκολη και άσχημη στιγμή που αισθάνθηκες ήταν όταν ήθελες να βρίσκονται ανθρώποι δίπλα σου και δεν ήτανε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε που είχες πάρει το χρυσό, γιατί ξέρω ότι όταν είναι ό,τι πιο τιμητικό μπορεί να συμβεί σε μια χώρα, στον αθλητισμό. Και αυτό το χρυσό συνεπάγεται και με ένα αλφα ποσό, το οποίο είναι χαριστικές παροχές. Ακριβώς. Και είχε γίνει ένα θέμα, θυμάμαι τότε, στην περίπτωσή σου. Είχε γίνει και είχε κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια, ήταν 10 χρόνια περίπου. Υπήρξαν κάποια προβλήματα στο παρελθόν, είναι 10 χρόνια, αυτό. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, άλλαξαν οι καταστάσεις, άλλαξαν κάποια πρόσωπα. Βρέθηκε κάποια λύση, απλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Δόθηκε, και μπορούμε να γίνουν το καλό καλύτερο. Δόθηκε τελικά αυτό το ποσό? Στο περίπου. Δεν δόθηκε ακριβώς. Οπό. Απλά γι' αυτό εγώ είμαι εδώ και μιας και το αναφέρετε και μου δίνετε και την ευκαιρία, γι' αυτό αποφάσισα να εμπλακώ και στην πολιτική. Γιατί θέλω να προσπαθήσω για τις διακρίσεις, για κάποιους ανθρώπους που ενδεχομένως έχουν βιώσει διάκριση, και επειδή εγώ το έχω βιώσει, γι' αυτό έχω πάρει αυτή τη μεγάλη απόφαση. Και επειδή συμμετέχω γενικότερα στα κοινά όλα αυτά τα χρόνια, και πήρα την απόφαση να το κάνω από πιο επίσημο πόστο, αν μου δώσουν την ευκαιρία ο κόσμος. Γιατί όταν βιώσει κάτι και ξέρεις πως είναι. Δεν αισθάνεσαι την αδικία όταν δεν τηρείται η νομοθεσία? Γιατί την αισθάνεσαι. Το πιο περίεργο που πρέπει να το πούμε και στον κόσμο, όσοι δεν γνωρίζετε και να το μάθετε και να το καταλάβετε, γιατί εγώ το διάβαζα τώρα και λέω, καλά, πώς γίνεται? Δηλαδή το ίδιο το κράτος που εμείς έχουμε και λέμε ότι αν ο αθλητής μας κερδίσει και πάρει χρυσό, δίνουμε αυτό το ποσό που είναι έτσι. Ως επιβράβευση. Επιβράβευση. Ναι. Δεν. Άκου τώρα, ενώ η νομοθεσία μας είναι έτσι, στην περίπτωση λέει που είναι η Παραολυμπιακή, δεν ισχύει. Τι πάει να πει αυτό? Τι πιο εντάξει, μεγάλη αδικία μπορεί να υπάρχει? Γίνονται. Αυτά τα λέμε όμως να τα ακούμε ο κόσμος για να ξέρουμε και να μην ξεχνάμε. Σημαντικό αυτό. Αυτό που δεν μπορούσα εγώ να κάνω τότε ήταν να σταματήσω. Όμως δεν επέλεξα αυτό το δρόμο. Μπράβο σου. Επέλεξα να προσπαθήσω, να παλέψω, γιατί θεωρούσα χρέος μου να παλέψω και για τους ανθρώπους που ενδεχομένως να μην είχαν την ευκαιρία και τη δύναμη. Γιατί πάντα οι καινοτομίες και αλλαγές ξεκινάνε από κάποιους ανθρώπους. Και αισθάνθηκα την υποχρέωση να βγω εγώ μπροστά, εφόσον κατάφερα κάτι τόσο μεγάλο, να βγω εγώ μπροστά, να παλέψω για τους επόμενους, γιατί εγώ κάποια στιγμή θα σταματήσω. Και ήθελα να έχουν την ευκαιρία κάποιοι άνθρωποι να βρουν κάποια πράγματα που να τους δώσουν και τη δύναμη και το κίνητρο, αν θέλετε, να παλέψουν. Άρα τι είναι αυτά που θέλεις να κάνεις, μπαίνοντας στην πολιτική?
Αυτό που θέλω να κάνω στην πολιτική δεν είναι, καταρχήν θεωρώ για μένα ότι η πολιτική είναι η καθημερινότητά μας. Mm. Νιώθω ότι στην πολιτική βρίσκομαι χρόνια από τη στιγμή που συμμετέχω στα κοινά, που παράλληλα με τον αθλητισμό που ο κόσμος δεν το ξέρει γιατί δυστυχώς δεν είχε αντίστοιχη προβολή, πρεσβεύω την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλούς τομείς. Α, δεν το ξέραμε αυτό. Ναι. Είδες πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος κοινόρια να τα προβάλλεις. Όπως δηλαδή, το κίνημα Γιάνκο Μου. Γιάνκο Μου, δηλαδή είναι αυτό. Είναι για τους νέους. Ναι. Είναι ένα κίνημα για τους νέους. Είναι το κίνημα Stop Discrimination ενάντια στις διακρίσεις. Είμαι πρέσβυρα εθελοντισμού για την Κύπρο στο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού. Μπράβο. Πρέσβυρα αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου είναι πάρα πολύ σε διάφορα τομείς. Έτσι, ναι. Εκδηλώσεις, έτσι. Και ασχολούμαι εδώ και χρόνια. Απλά αποφάσισα τώρα να το κάνω από ένα πιο επίσημο πόστο και από ένα πόστο που. Εντάξει, αυτές οι θέσεις που είχα μέχρι σήμερα δεν μου επέτρεπαν να παίρνω αποφάσεις. Δεν ήταν θέση ευθύνη. Ήταν θέση ευθύνη, απλά δεν ήμουν στα κέντρα αποφάσεων. Ήταν άλλη τομή. Ναι. Ενώ εδώ μπορείς να επηρεάσεις. Τομείς θέλω να εξελίξω. Mm-hmm. Αν έχω την ευκαιρία να μπω στη Βουλή, θέλω να παλέψω για τους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν ακούγεται η φωνή τους στα κέντρα αποφάσεων, που βιώνουν διακρίσεις, την εργασία, στην υγεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η παιδεία. Και ξέρετε, επειδή έχω μάθει τόσα χρόνια να παλεύω με πειθαρχία, με πείσμα, με αποφασιστικότητα, είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλω να κάνω, αν μου δοθεί ευκαιρία στη Βουλή, με αυτόν τον τρόπο θα παλέψω γιατί ο κόσμος έτσι με έμαθε, έτσι θα μείνω και αυτός είναι ο στόχος μου, να παλέψω για κάποιους ανθρώπους που νομίζω τους το χρωστάω, με στήριξαν τόσα χρόνια και το θεωρώ υποχρέωσή μου. Μπράβο, Καρολίνα. Και νομίζω είσαι ένα πολύ δυνατό παράδειγμα. Και θα μας δώσεις πολύ ωραία μηνύματα και στους νέους αλλά και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Ξέρετε τι, το σκεφτόμουν να ήμουν σε μια κουβέντα πριν δύο μέρες και αυτό που τους έλεγα είναι γιατί μου λέγανε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε τ' άλλο, να τους πούμε, να τους... Τους λέω, ξέρετε τι, ο κόσμος, ιδιαίτερα οι νέοι, δεν θέλουν να τους πούμε. Οι νέοι μας θέλουν να δούνε. Ναι, έχεις δίκιο. Οι νέοι θέλουν πρότυπα. Φτάνει λόγια, θέλουν πράξεις. Θέλουν ζωντανές εικόνες. Mm-hmm. Θέλουν πρόσωπα που να μπορούν να εμπνευστούν και να τους ακολουθήσουν. Μπράβο. Το να τους πούμε πήγαινε, κάνε αυτό ή πήγαινε, ψήφισε. Όχι. Δεν είναι. Και εγώ είμαι νέα και εγώ ήμουν απογοητευμένη, γι' αυτό το είχα σκεφτεί το αν θα μπω στην πολιτική και αν όχι. Απλά είχα δύο επιλογές. Είχα την επιλογή που πολλοί το κάνουν και τους δικαιολογώ εν μέρη όμως δεν το θεωρώ σωστό, να μην πάνε να ψηφίσουν και να κάθονται στον καναπέ τους και να ψηφίσουν τελικά άλλοι για αυτούς και να συνεχίζουν τα ίδια και τα ίδια. Και άλλη επιλογή που επέλεξα εγώ είναι να προσπαθήσω, να κάνω ό,τι μπορώ, γιατί οι αλλαγές δεν γίνονται από έναν άνθρωπο. Μπορεί να νιώθουμε ότι η ψήφος μας είναι μία και είναι μικρή, αλλά όταν πολλοί μαζί το κάνουν αυτό θα αλλάξουν πράγματα. Κατεβαίνεις με ένα κόμμα το οποίο είναι... και το κόμμα που είναι τώρα στην κυβέρνηση. Ναι. Εάν κάτι θέλεις να αλλάξεις και είναι αντίθετο το κόμμα σου, το σκέφτηκες αυτό κάποια στιγμή? Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Και είναι σαν ομάδα που θα δουλεύεις, θα είναι σαν άτομο εσύ? Και επίσης, αν τώρα ήσουν ήδη mm-hmm. σε αυτή την πενταετία, σε αυτή την κυβέρνηση που ήδη υπάρχει, τι θεωρείς ότι δεν έχει κάνει που θα ήθελε να το κάνεις? Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Θεωρώ ότι έχουν γίνει πάρα πολλά σωστά πράγματα. Αλλά γενικότερα σε μια κοινωνία που εξελίσσεται και σε μια κοινωνία που είναι κεντραγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα μπορούμε, αν προσπαθήσουμε, να γίνει το καλό καλύτερο. Και θεωρώ ότι στόχος όλων, όχι μόνο του κόμματος που κυβερνάει, αλλά θεωρώ και των υπόλοιπων κομμάτων, είναι να έχουμε μια κοινωνία που να έχει ευκαιρίες για τους νέους, για την εργασία, για την υγεία. Και νομίζω ότι είναι οι τομείς αρκετοί που μπορούμε να δουλέψουμε για να κάνουμε το καλό καλύτερο. Από εκεί και πέρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός με το να μου προτείνει να είμαι υποψήφια Αριστίνδη στα ψηφοδέλτια του είναι ένα κόμμα ιστορικό, με μια παράταξη που έχει ιστορία. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αυτό για σένα, είναι πολύ Αριστίνδη. Τιμητικό, γιατί οι αλλαγές, όπως σας είπα, δεν μπορούν να γίνουν από έναν άνθρωπο. Πρέπει να είμαστε σε μια ομάδα για να προσπαθούμε και για να παλεύουμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό εγώ αποδέχτηκα αυτή την πρόταση και θεωρώ ότι οι τομείς που θέλω να ασχοληθώ, που αφορούν τον άνθρωπο και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, δεν θα βρω αντιρρήσεις,
όχι μόνο από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά γενικότερα από όλα τα κόμματα. Είναι κάποιοι τομείς που έχουν ευαισθησίες, δηλαδή... Μακάρι. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά ξέρετε, και να βρω εμπόδια, σας είπα. Εγώ θα παλέψω όπως πάλεψα όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι σου δίνει την αίσθηση ότι και εμπόδια να βρεις τον δρόμο της, θα τα προσπεράσει. Θα τα βρω, παντού θα τα είναι αυτό. Διότι είναι πολιτικοί, ξέρεις πως είναι στην Κύπρο, δόξα τω Θεώ, μέχρι και σήμερα ποτέ δεν συμφωνούν. Το καταλαβαίνω, ξέρετε, σας είπα, είμαι και εγώ απογοητευμένη πολλές φορές. Mm-hmm. Είναι και οι νέοι μας ιδιαίτερα απογοητευμένοι και τους καταλαβαίνω. Και τους ενστερνίζομαι γιατί ενδεχομένως πιστεύουν ότι δεν θα έχουν το μέλλον που είχαν οι γονείς τους, το βιωτικό επίπεδο. Αυτό ισχύει. Είναι στενόχωρο οι παππούδες να, με τις συντάξεις τους να προσπαθούν να βοηθούν τα παιδιά τους, οι γονείς τα παιδιά τους. Είναι στενόχωρο. Απλά από τη στιγμή που βιώνουμε... Και το πιο στενόχωρο είναι που είναι χαμηλές οι συντάξεις κιόλας. Ναι. Και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Ή ας πούμε που βλέπουμε τώρα με την κρίση για τους μισθούς. Ποιοι μισθοί παραμένουν ψηλοί και πού είναι χαμηλότεροι. Η δημόσια υπηρεσία, οι συντάξεις σε αξιωματούχους ή άτομα τα οποία υπήρξαν στην κυβέρνηση που παίρνουν 2,5, 3, 4, 5, τριπλές, τετραπλές. Και εξακολουθούν να παίρνουν. Τα οποία αυτά δεν άλλαξαν. Δηλαδή, κατάλαβες, ο κόσμος αισθάνεται την αδικία σε αυτό το βαθμό. Διότι λες τώρα για τον παππού και τη γιαγιά που θέλει να βοηθήσει τα παιδιά, αλλά είναι σημαντικό να αισθάνεται ο άλλος περήφανος ότι το πορτοφόλι μου έχει χρήματα. Δηλαδή, αυτά πρέπει να τα παλέψουμε λίγο, να τα αλλάξουμε. Εννοείται ότι πρέπει να τα παλέψουμε. Γι' αυτό και πριν είπα ότι ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει, ότι δεν είναι λύση να μην πάει να ψηφίσει, γιατί θα συνεχίζονται τα ίδια πράγματα. Δεν μπορούμε από τη μία, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, δεν μπορούμε από τη μία να κατηγορούμε την πολιτική και τα κόμματα ότι κρατάνε κλειστό το κύκλωμα και από την άλλη όταν βάζουν καινούργιους ανθρώπους να μην τους υποστηρίζουμε ή να τους κρίνουμε πάλι και γι' αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να μπουν άνθρωποι που έχουν πετύχει και στην επιστήμη, στην ακαδημαϊκή καριέρα, δηλαδή άνθρωποι αξιόλογοι, επιτυχημένοι, ο καθένας στο δικό του τομέα. Που πέρασαν από το στάδιο του να φτάσουν στην επιτυχία για να μπορούν να το μεταδώσουν κιόλας. Έχουν δοκιμαστεί, έχουν πτυχία, έχουμε ας πούμε βραβευμένους με Νόμπελ, έχουμε πάρα πολλά παράτα να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε και γι' αυτό σας είπα πριν ότι είναι τιμή μου που ενώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έδειξε ότι θέλει να κάνει κάτι καινούριο, να βάλει καινούριο αίμα μέσα και χαίρομαι πάρα πολύ. Γι' αυτό θα παλέψω να κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ. Γιατί με ό,τι ασχολούμαι είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ο κόσμος θέλω... τι σου λέει? Ο κόσμος είναι πάρα πολύ θετικός. Βέβαια, όσο θετικός κι αν είναι, εγώ νιώθω ότι πρέπει να προσπαθήσω, δηλαδή ποτέ δεν σταματάω, ποτέ δεν επαναπαύομαι. Σίγουρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που νιώθω καθημερινά αυτή την αγάπη, δηλαδή μου δίνει τόσο δύναμη, με κάνει τόσο χαρούμενη και γι' αυτό και το κάνω. Αν δεν είχα την αποδοχή και την αγάπη, που σας είπα και πριν τα χρειάζομαι, έτσι. Δεν θα το έκανα. Έτυχε τώρα κόσμος να σου μιλάει και να σου ζητάει χάρες ή να σου λέει έχουμε αυτά τα προβλήματα και θα ήθελα να μπει στην Βουλή, στην επόμενη Βουλή και να δεις αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος σου δίνει τα προβλήματά του, σου μεταφέρει έτσι τις ανησυχίες. Μου μεταφέρει τις ανησυχίες του. Έχουμε τόση ενεργία, τόσοι νέοι δεν έχουν να δουλέψουν. Προβληματίζεσαι για αυτό το πράγμα? Μα γι' αυτό το κάνω, γιατί προβληματίζομαι. Σας είπα ότι κι εγώ, γιατί έχω πολλούς φίλους μου που μου τα λένε, είναι στην ηλικία μου, mm-hmm. δεν έχουν δουλειά, ζευγάρια αναγκάζονται να χωρίσουν για να πάνε στο εξωτερικό να βρουν δουλειά. Mm-hmm. Αλλά όπως σας είπα, δεν συμβαίνει μόνο στην Κύπρο, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, θερίζει όλη την Ευρώπη. Έχουμε σίγουρα και άλλα παραδείγματα. Πάντα έχουμε επιλογή το τι θα βλέπουμε. Έχουμε και αυτό τα καλύτερα, έχουμε και τα χειρότερα. Εμείς πάντα πρέπει να προσπαθούμε τα καλύτερα. Έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε και τις χώρες οι οποίες λειτουργούν με το σύστημα της αξιοκρατίας. Που υπάρχουν χαμηλές συντάξεις, που είναι δίκαιοι για όλους τους πολίτες. Δηλαδή, εγώ λέω γιατί να μην βλέπω αυτό και να βλέπω ότι ναι, υπάρχει κρίση και εκεί. Υπάρχει το παράδειγμα της Ελλάδας που βλέπεις μια στάση. Υπάρχει, ναι. Και το έχω βιώσει πολύ καλά. Και υπάρχει η Νορβηγία, υπάρχουν οι χώρες οι οποίες βλέπεις ότι είναι χώρες που όχι μόνο έχουν ξεφύγει, ζουν υπέροχα. Να σας πω, το έχουμε βιώσει πάρα πολύ έντονα τα τελευταία 3 χρόνια. Αλλά θεωρώ ότι τώρα είναι μεγάλη επιτυχία το ότι η Κύπρος βγήκε από το μνημόνιο. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι τα επόμενα βήματα θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και πρέπει να είναι βήματα σταθερά, γιατί εντάξει, μας έχουν δώσει και συγχαρητήρια από έξω ότι είμαστε πρότυπο, μοντέλο. Σίγουρα έγιναν λάθη.
και σίγουρα πάντα θα γίνονται λάθη. Απλά εμείς πρέπει να βρίσκουμε τη δύναμη και το δρόμο να κατευθυνόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση με τους σωστούς ανθρώπους. Καρολίνα Πλενδρίτου, κυρίες και κύριοι, έχω να σου πω, Καρολίνα μου, ότι δόξα τω Θεώ, πραγματικά άρχισες και γίνεσαι πολύ πολιτικός. Δηλαδή, ρωτούμε μια ερώτηση, κάνεις απάντηση με τόσο πολύ έτσι τεκμηριωμένα όλα και λέω μπράβο, Καρολίνα. Ξέρετε τι, θα μπορούσα, επίσης κάπου που είμαι, του είπα, θα μπορούσα να σας υποσχεθώ τα πάντα. Ότι θα κάνω τα πάντα, θα εξυπηρετήσω όλους, ότι ναι σε όλους, αλλά εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Θα σας πω ότι αν μου δώσετε την ευκαιρία θα μπω εκεί και θα παλέψω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να κάνω. Δεν θέλω να είμαι αυτή η μερίδα πολιτικού. Θέλω να είμαι κοντά στον πολίτη, είμαι άνθρωπος, βίωσα κάποια προβλήματα και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και γι' αυτό υποχρέωσή μου να είναι οι υπηρεσίες μου και να κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ για όσο κόσμο μπορώ να βοηθήσω. Ο κόσμος έχει ανάγκη να σε πιστέψει και ο κόσμος έχει ανάγκη στον τομέα. Σόφη μου, sorry, γιατί γι' αυτό. Λοιπόν, στον τομέα, γιατί βλέπεις τώρα πόσες οικογένειες υποφέρουν, άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα λένε, βλέπω όλα. Κατάλαβες για αυτό το τομέα. Τα βιώνω καθημερινά. Ακριβώς. Και επειδή και εσύ στη ζωή σου είχες περάσει περιστατικό το οποίο θα μπορούσες να ρίξεις σε μια κατηγορία που να πεις αυτό, έχει σημασία το κράτος να έρχεται και να σε βοηθάει, έτσι δεν είναι? Σίγουρα έχει σημασία. Άρα, λοιπόν, και είναι και απαραίτητο, ειδικά για κάποιες ομάδες ανθρώπων που πρέπει να στηριχθούν περισσότερο από τους υπόλοιπους. Έτσι. Γιατί λοιπόν, δεν πρέπει να τους, συγγνώμη, ναι, δεν πρέπει να τους βάζουμε στο περιθώριο. Και εγώ ένιωσα κάποια στιγμή ότι είμαι στο περιθώριο. Πάλεψα όμως και πρέπει να μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος. Γιατί χθες είχα συναντηθεί με κάποιους ανθρώπους με αναπηρίες. Και τους είπα ότι και εμείς από μόνοι μας πρέπει να προσπαθούμε. Εγώ προσπάθησα πάρα πολύ για να φτάσω μέχρι εδώ. Δεν θα έρθει κανένας να μας χτυπήσει την πόρτα και να μας πει «Έλα έξω να σου δώσω δουλειά». Προσπάθησε και μόνος σου. Είναι εδώ που χρειάζεται όμως η δύναμη και η θέληση που λέμε, ότι πρέπει να την βρει και ο τα πρότυπα. Άνθρωπος. Ναι. Και εδώ που χρειαζόμαστε ανθρώπους να μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Και παίζει ρόλο και ο περιγυρός μας και οι ανθρώποι γύρω μας που μας αγαπάνε. Και το από πού πηγάζει όλη αυτή η δύναμη, πού θα τη βρούμε. Γιατί... Αυτή είναι η δουλειά του πολιτικού για μένα, ότι πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η Καρολίνα Πελεντρίτο. Έχει πολλά να μας πει ακόμη. Πιάσαμε και τον τομέα πολιτικής και τον αθλητισμό, όμως θα γνωρίσουμε περισσότερο σε λίγο την Καρολίνα. Γιατί, Καρολινάκη, στην προσωπική σου ζωή μας είπες πριν ότι έχεις τον άνθρωπό σου που είναι και αυτός που σου δίνει και την δύναμη και που μπορεί και να σε ηρεμήσει αλλά και να σε στηρίξει. Και να με νευριάσει. Αυτό. Αν υπάρχει και λίγο καβγά, δεν είναι. Είναι ίσως εκεί που βγάζουμε περισσότερο, ξέρεις. Δυστυχώς πάντα φταίνε οι δικοί μας άνθρωποι. Είναι Κύπριος ή είναι Έλληνας ο Δημήτρης? Είναι Κύπριος. Είναι από Ελλάδα, Ελλάδα. Εξ Ελλάδος. Ναι. Το ξέρει ότι αν εκλεγείς εδώ στην Κύπρο, ότι θα πρέπει να έρθει και αυτός εδώ? Το ξέρει. Α, τον προετοίμασες. Θα το κάνει. Είναι πολύ προετοιμασμένος για όλα. Πόσο καιρό είστε μαζί? Είμαστε 7 χρόνια. 7 χρόνια φαγούρας. Ναι, 7 χρόνια φαγούρας και ξέρετε τι είναι το φοβερό αυτόν τον άνθρωπο, είναι ότι είναι πίσω μου και δίπλα μου σε κάθε μου βήμα. Σε ό,τι μου έρθει στο κεφάλι να κάνω είναι πάντα εκεί. Σε στηρίζει. Πάντα. Αυτό είναι αγάπη. Πάντα. Μπράβο, πολύ σημαντικό. Περισσότερα για την προσωπική της ζωή όμως. Ναι, αλλά θέλω να μου πεις μόνο, πριν βάλεις τις διαφημίσεις για να ξέρω τι θα κάνουμε, θέλω να μου πεις μόνο αν σκεφτόμαστε καθόλου το γάμο. Το γάμο. Ή μένει πάντα πίσω σου. Θα σας έλεγα ένα αστείο. Να μας πεις. Ότι μας αρέσει η ταινία του κυρία Κουκοβίκου. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Αγιώς ελληνικός. Και είπαμε θα παντρευτούμε. Όπως παντρεύτηκαν αυτοί στη δεκαετία. Πλάκα κάνω. Μετά τις διαφημίσεις. Εγώ που το πάω αλλού, Σόφη μου, να σου πω γιατί. Δεν ξέρω, τα νηφικά σε αρέσουν, σε μαγεύει η ιδέα του νηφικού. Ναι. Ωραία. Σκεφτήκαμε σήμερα, έτσι όπως έχουμε εδώ καλεσμένοι, μαζί να μοιραστούμε σε λίγο μια ωραία επίδειξη μόδας. Πολύ ωραία. Με νηφικά. Και να μας πεις και εσύ σε ποιο είσαι πιο κοντά. Θα σας πω. Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας μετά, επειδή είσαι πολύ δυναμική γυναίκα και επειδή αυτό που βάζεις στο φω το πετυχαίνεις, αν ο Δημήτρης, ο οποίος είναι άντρας, πώς βιώνει όλο αυτό το δυναμισμό σου που είσαι γυναίκα. Ξέρεις, γιατί ο άντρας πάντοτε θέλει να είναι το δυνατό χαρτί της. Και όταν είναι και Λέων. Ωραία, μετά θα μου τα πεις. Αν και Λέων, είπες ότι πάντα μένει πίσω ένα βήμα. Αυτό είναι καλό. Μπράβο. Θα σας το αναλύσω μετά. Παιδιά, δεν θέλουμε να πάμε διαφημίσεις. πάμε, break. Les frères qui prennent le large, m'invite pas si tu sais.
sais pas manier le calam. Des vies pas tu pourrais finir dans un polar. Yeah, c'était la parenthèse minute peine. Y en a même chez les militaires. Donnez mon bois des emails. Πρώτη φάση νηφικό, την είδαμε. Πώς σου φάνηκε? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε λίγο θα πρέπει να μας πεις σε ποιο νηφικό από όλα ή σε ποιο κοντά, όταν έρχεται εκείνη η βλογημένη ώρα. Γενικότερα είμαι σε μίνιμαλ γράμμες. Μίνιμαλ, απλό. Κάτι απλό. Θα έχουμε σε λίγο άλλα 4 νηφικά να δούμε. Και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και να σχολιάσουμε διάφορα. Εμείς να ευχαριστήσουμε, είναι μαζί μας σήμερα τα μοντέλα και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την Georgina Model Agency που έχουμε τα κορίτσια της εδώ και βεβαίως παρουσιάζουμε πακέτο γάμου Αρμονία από την Λεμεσό. Σε λίγο η ελπίδα μας θα είναι μαζί μας να μας πει έτσι λεπτομέρειες και αρκετά πράγματα έτσι από τα νηφικά. Άρα λοιπόν δεν έχετε αποφασίσει ακόμη περί γάμου. Να σας πω, ένας γάμος θέλει πάρα πολύ χρόνο για να τον οργανώσεις. Μην νομίζεις. Και εμείς δεν έχουμε τόσο χρόνο. Τρέχουμε και οι δύο για διάφορα πράγματα, πάρα πολλές υποχρεώσεις. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι ο γάμος η ουσία μια σχέση. Δεν είσαι κατά του γάμου όμως, ε? Δεν είμαι κατά του γάμου. Θα ήθελες να κάνεις γάμο? Ναι. Απλά η ουσία είναι να τα βρίσκεις με τον άνθρωπο που είσαι και εγώ με τον Δημήτρη, πέραν τη σχέση που έχουμε, είμαστε σαν μια ομάδα. Έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα που άλλους ανθρώπους θα τους είχαν χωρίσει. Εμάς όμως μας έδεσαν, μας έκαναν πιο δυνατούς. Και έκαναν τη σχέση μας πιο ισχυρή. Πώς τώρα, γνωριστήκατε από εκεί πέρα, τώρα? Πώς γνωριστήκαμε? Ναι. Είχαμε γνωριστεί καταρχήν, συζητούσαμε πολύ παλιά να κάνουμε μία εκπομπή στην τηλεόραση, γιατί ο Δημήτρης είναι στην τηλεόραση. Στην ΕΡΤ νομίζω, έτσι. Ναι. Και είχαμε γνωριστεί από εκεί, μετά είχαμε χαθεί, η εκπομπή δεν έγινε και μετά ξανασυναντηθήκαμε. Κάποια στιγμή ήταν, εγώ έχω τελειώσει σε σχολή δημοσιογραφίας. Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, αθλητικής δημοσιογραφίας και εκεί γνωριστήκαμε. Νιώσατε ότι υπήρξε αυτό το ειδήλιο από την αρχή ή ήταν κάτι που το έφερε ο χρόνος? Από την αρχή. Και είναι λίγο μεγαλύτερό σου νομίζω, δεν είναι? Ναι, είναι αρκετά μεγαλύτερος. Απλά δεν πίστευα ποτέ ότι θα έβρισκα έναν άνθρωπο που να μοιάζουμε τόσο πολύ, που να έχουμε τις ίδιες συνήθειες, που να έχουμε τις ίδιες αρχές και αξίες που για μένα αυτό μετράει πάνω απ' όλα στον άνθρωπο. Σίγουρα. Γιατί τα χρόνια περνάνε, πολλά πράγματα χάνονται, όμως αυτό που θα μείνει είναι αρχές, οι αξίες, πώς συνεννοείσαι με τον άλλον, πόσα κοινά έχεις, αν ταιριάζεις. Και νομίζω ότι αυτά είναι που κρατάνε μια σχέση. Τι είναι αυτό επειδή που θαυμάζει ο ένας τον άλλον. Τι είναι αυτό που θαυμάζεις εσύ περισσότερο στο Δημήτρη? Το θαυμάζω πάρα πολύ καταρχήν για αυτό που σας είπα, ότι είναι ένας άνθρωπος με αρχές και αξίες. Αυτό, ότι σέβεται πάρα πολύ αυτό που κάνω, με στηρίζει, είναι πάντα δίπλα μου, όπως σας είπα πριν, και ακόμη και σε πράγματα που δεν συμφωνεί, πάντα προσπαθεί, μου είπε ότι αυτό που θέλω εγώ είναι μόνο να χαμογελάς και να είσαι ευτυχισμένη. Ό,τι όμορφο. Και αν μου λέει αυτό σημαίνει, είμαι, μου λέει, είμαι καλά. Αυτό που σε ρώτησα πριν τις διαφημίσεις. Είναι το πιο ωραίο κοπλιμάν, το πιο ωραίο σχόλιο και το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί ένας άντρας να θέλει σε μια γυναίκα, στη γυναίκα του. Ναι. Να σου λέει αυτό, σε θέλω αγάπη μου, να είσαι πάντα χαμογελαστή, ήρεμη και ευτυχισμένη. Μα αυτό δεν είναι που θέλουμε από τον άνθρωπό μας, να είναι, να τον βλέπουμε. Αυτό είναι ισορροπία για μένα. Αυτό ακριβώς, δηλαδή τώρα, γιατί πολλά ζευγάρια τσακώνονται αυτό. Δεν είναι θέμα αν είναι καλός ή κακός ο ένας ή ο άλλος. Το θέμα είναι τελικά αν ταιριάζεις με τον άλλον. Το να κατηγορήσεις τον άλλον δεν έχει κανένα νόημα. Δεν βγάζει πουθενά. Αν ταιριάζεις, καλός. Αν δεν ταιριάζεις, δεν σημαίνει ότι είναι κακός ο άλλος. Απλά δεν ταιριάζεις. Το ότι είσαι μια πολύ δυναμική γυναίκα και το ότι πετυχαίνεις πολύ σπουδαία πράγματα, πώς το αντιμετωπίζει αυτό ο Δημήτρης, που είναι άντρας? Το αντιμετωπίζει. Δηλαδή δεν έχω δει άνθρωπο να το αντιμετωπίζει πιο θετικά και σας είπα, είναι τόσο χαρούμενος για μένα και όχι απλά είναι χαρούμενος, είναι πίσω από κάθε μου βήμα και επειδή είναι ένας άνθρωπος πολύ πετυχημένος στην καριέρα του, είναι πάρα πολύ γνωστός, δούλεψε πάρα πολύ επίσης και ξέρει τι σημαίνει δουλειά για να φτάσει εδώ που έφτασε και όταν είναι και οι δύο πετυχημένοι στους τομείς τους, καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Υπάρχει ισορροπία. Ναι, μεγάλη. Παιδάκια. Ήρθαν τα παιδάκια. Έξυπνο. Έχω να σου πω, αν μου λες ότι έχετε τόσα πολλά πράγματα στη ζωή σας και οι δύο, 7 χρόνια που είστε μαζί και δεν βρίσκετε χρόνο για γάμο, άμα μπας και μπεις με στην πολιτική, να δω εγώ εκεί να κάνω. Δηλαδή, αν τώρα δεν έχεις χρόνο, εκεί να δεις τι μπέρδεμα μεγάλο θα γίνει. Μεγάλο μπέρδεμα.
Γιατί είναι και αυτός ταξιδεύει πάρα πολύ λόγω δουλειάς. Ταξιδεύω και εγώ πάρα πολύ. Λόγω αθλητισμού, προετοιμασίες. Πού ζεις, όλα αυτά. Πού ζείτε. Κύπρο, Ελλάδα ή πηγαίνω έρχεσαι γενικώς. Και τα δύο. Ναι. Και Κύπρο και Ελλάδα, ναι. Μια χαρά σε βρίσκω. Ναι. Ζηλεύεις. Ζηλεύω όσο θα ζήλευε ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δηλαδή. Και η ζήλια που είναι υγιής, όχι αρρωστημένη. Okay. Όταν ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, κάτι πρέπει να υπάρχει. Δεν γίνεται το καθόλου. Πόσο χρόνο είσαι. Είμαι 29. 29 χρονών. Ναι. Μου κάνει εντύπωση που είσαι τόσο όρημη, που έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα. Πάντα είσαι ήμουνα. Μόνον 29, πάντα όρημη ναι. Ήσουνα. Ήμουνα πάντα γιατί από τότε που παρουσιάστηκε το πρόβλημα με την όρασή μου. 9 χρονών δεν είναι που είχες αυτό 9, το πρόβλημα. 9, αναγκάστηκα. Αναγκάστηκα καταρχήν από αυτό και μετά από τον αθλητισμό. Γιατί έπρεπε, φαντάζομαι, όταν παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα, θα έπρεπε να πειθαρχήσεις ακόμα από αναγκαστικά μικρό παιδάκι. Μεγάλωσα ναι. Πιο γρήγορα γιατί έπρεπε. Ήμουν συνέχεια στους γιατρούς. Είχα δηλαδή, δεν είχα την καθημερινότητα που είχε ένα παιδί, την ξένιαστη. Έτσι. Μαθήματα, παιχνίδι, σχολείο. Είχα και άλλες έννοιες. Μετά προέκυψε και ο αθλητισμός που απαιτούσε πειθαρχία. Ο αθλητισμός σου προέκυψε μέσα από αυτό. Δηλαδή ναι. Πρέπει να κάνεις κολύμβη ναι. Υποχρεωτικά για να σε βοηθήσει. Ναι, μου προέκυψε γιατί είχα κάνει μια παρακέντηση στο σπόνδυλο στο Λονδίνο και μου είπαν οι γιατροί θα ήταν πολύ καλό να κολυμπήσεις. Για να ανακουφιστείς. Μου άρεσε και όταν πήγα στην Κύπρο ξεκίνησα. Πάρα πολύ ωραία. Και ξεκίνησες και από τότε κόλλησες. Κόλλησα. Έτσι, έγινε η ζωή σου πλέον το κολύμβι. Ναι. Αυτό είναι το πιο όμορφο και το πιο καλό. Ναι. Να σε ρωτήσω, είχες καθόλου έτσι. Πώς το βίωσες όλο αυτό, και οι γονείς σου που έπρεπε να σε στηρίξουν, όταν ξαφνικά διαπίστωσαν ότι ξεκίνησε ένα πρόβλημα με την όραση και μετά δυστυχώς έχεις. Πόσο ποσοστό ακριβώς? Έχω 97% απώλεια στην κεντρική όραση. 97% στην κεντρική όραση. Και αυτό ο κόσμος δυστυχώς δεν το ξέρει. Που δεν μιλάμε πάντα για κάτι γενικό, δεν το καταλαβαίνουν. Ναι. Αλλά εντάξει. Ούτε δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι ακριβώς. Κάποια στιγμή θα μου δοθεί ευκαιρία να το εξηγήσω λίγο αναλυτικότερα. Νιώθεις άσχημα με αυτό ή είσαι καθόλου. Πλέον, καθόλου. Καθόλου. Και από μικρή το δέχτηκες γρήγορα? Όχι. Okay. Δηλαδή θα ήταν ψέματα να πω ότι το δέχτηκα εύκολα. Mm-hmm. Απλά από εκεί που ήμουν ένα πάρα πολύ εξωστρεφής παιδί, έγινα το άκρος αντίθετο. Ήμουν κλεισμένη στον εαυτό μου, δεν εκφραζόμουν για τίποτα, δεν μπορούσε κάποιος να καταλάβει αν με ενοχλεί κάτι ή αν δεν με ενοχλεί. Mm-hmm. Και το βίωσα κάπως έτσι. Και τι είναι βέβαια, αυτό που μετά στην πορεία... Με βοήθησαν πάρα πολύ οι γονείς μου, η οικογένειά μου. Και μετά η μεγαλύτερη βοήθεια που είχα ήταν από την ψυχολόγο μου, τη Μαρία Ψικουντάκη, που επαγγελματικά πλέον, λόγω αθλητισμού και μετά δουλέψαμε και αυτό το θέμα, με βοήθησε πάρα πολύ να το αποδεχτώ και να ζω με αυτό. Το γιατί το έχεις μέσα στο μυαλό σου? Συνέχεια. Γιατί δυστυχώς όταν κουράζομαι, όταν προσπαθώ να κάνω κάτι και δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ να μην μπορώ. Ναι. Το σκέφτομαι και λέω γιατί σε μένα. Και νομίζω είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Ο κάθε άνθρωπος θα το σκεφτότανε. Είναι κάποιες στιγμές που πάλι κλείνομαι στον εαυτό μου. Τα σκέφτομαι λίγο. Μετά τα βάζω πίσω μου. Και προσπαθώ να συνεχίσω δυναμικά και κανονικά τη ζωή μου. Σε αυτό το γιατί δεν απάντησες ποτέ στο ότι ίσως να ήταν η αιτία που είμαι αυτή που είμαι τώρα, που έχω καταφέρει τόσο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Ο Δημήτρης μου είπε ότι αν δεν σου συνέβαινε αυτό, μπορεί να μην ήσουν αυτό που είσαι. Θα ήσουν η πρόεδρος της Δημοκρατίας ή δεν ξέρω μου λέει τι. Απ' τη μία αυτό και απ' την άλλη θα ήσουν κάποιος εγκληματίας. Ίσως. Γιατί γενικά ήμουν πάρα πολύ active, πάρα πολύ ενεργητική, δραστήρια και γι' αυτό με στείλαν και στον αθλητισμό και δεν ήξεραν πού θα μπορούσα να σταματήσω. Και ίσως αυτό με φρέναρε λίγο. Και το πρόβλημα αυτό, αλλά να σας πω κάτι, σίγουρα θα ήθελα να μην μου συμβεί, δεν νομίζω ότι κάποιος θα ήθελε να του συμβεί οτιδήποτε. Απλά έχω κερδίσει τόσα πολλά πράγματα, έχω ζήσει τόσα όμορφα, τόσες εμπειρίες. Σε έχει πεισμώσει ίσως αυτό, ίσως. Και να ήθελες να αποδείξεις ότι ναι. Δεν ενδιαφέρω, δεν σημαίνει κάτι αυτό, ότι αυτό δεν μπορώ να είμαι το ίδιο καλή όπως εσάς αυτό ή και καλύτερη. Άρα αυτό το πράγμα... Και αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο τόσα χρόνια, ότι σίγουρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Σίγουρα δεν έχουμε όλοι τα ίδια χαρακτηριστικά. Κάποιοι μειονεκτούν,
Κάποιοι έχουν κινητικά προβλήματα, πολλά προβλήματα, ο καθένας τα δικά του. Απλά από εκεί και πέρα πρέπει να ψάξει ο καθένας μέσα του να βρει, γιατί υπάρχουν χαρίσματα σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι. Πρέπει να ψάξει μέσα του να τα βρει, να τα αξιοποιήσει και να γίνει αυτό που τελικά πρέπει να γίνει. Εκεί που είσαι καλός, να το χρησιμοποιήσεις, ναι, για καλό. Γιατί αυτό όλοι είναι κάπου καλοί. Εγώ δεν πιστεύω, έτσι, ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι κάπου καλός. Ναι. Και αυτό να κρατήσουμε, αυτά να παίρνουμε παραδείγματα. Αυτό είναι το πιο όμορφο. Αυτή είναι η Καρολίνα Πελεντρίτη, η οποία, ρε παιδί μου, της έτυχε κάτι στη ζωή της, αλλά μας απέδειξε πως 10 φορές καλύτερη από εμάς είναι. Γιατί το να είσαι καλός ή το να πετυχαίνεις πράγματα έχει να κάνει με το πείσμα, με την καρδιά και με το πόσο από μέσα σου παλεύεις. Τελικά δεν είναι η εξωτερική εικόνα που νικάει, αλλά η εσωτερική. Πάντα. Εκεί είναι τα μάτια της ψυχής και νομίζω πως αυτό είναι που κατάφερες εσύ. Εκεί είναι και αυτό που βλέπουν οι άλλοι σε εμάς είναι αυτό που είναι μέσα μας. Έτσι. Αχ, λοιπόν, άντε, επειδή συγκινηθήκαμε, επειδή δεν θέλω να κλάψει το κορίτσι μας, πάμε να την κάνουμε. Εντάξει, και ο γάμος συγκινητικός είμαι. Σωστά. Δεν το γλιτώνω. Δημήτρη, ελπίζω να δεις αυτή την εκπομπή και σιγά-σιγά να αρχίσουν να σου μπαίνουν ιδέες. Να βρεθεί λίγος χρόνος. Τουλάχιστον λίγο. Του έχουν ιδέες, αλλά του είπα δεν προλαβαίνουμε τώρα. Περίμενε. Άντε, ρε Καρολίνα. Νομίζω έτσι λίγο πριν τις εκλογές. Θα το μάθετε άμεσα όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη δεύτερη φάση εδώ με τα νηφικά μας και μετά να τα παρουσιάσουμε όλα έτσι όμορφα και αναλυτικά. Είσαι πιο κοντά σε πιο νηφρικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί με την Καρολίνα Πελεντρίτου και όχι μόνο. Στην παρέα μας παρουσιάσαμε νηφικά από πακέτο γάμου Αρμονία από τη Λεμεσό. Ελπίδα μου, καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα μας. Έλα έτσι λίγο κοντά μας, δεν θα κρύψουμε τα νηφικά, μην ανησυχείς. Θέλω να δεις τα κορίτσια μου, είναι και όλα πανέμορφα. Είναι και πανέμορφα τα κορίτσια. Θα πω διάμεσά τους όμως. Εδώ, ναι, τα κορίτσια. Έλα, μοίρα μου μπροστά, έλα μαζί μου. Και Τζορτζίνα μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά. Θέλω να πούμε πάλι κοντά σας. Πάντα όμορφη. Ευχαριστώ. Έμα έτσι είναι, παιδιά. Κάθε φορά πιο όμορφη. Είπες κάτι όμως ωραίο προηγουμένως με την Καρολίνα. Όμορφη εσωτερικά και μετά εξωτερικά. Έτσι. Αυτό έχει σημασία. Έτσι είναι, αυτό είναι που έχει σημασία. Λοιπόν, είναι πρόταση έτσι για την κάθε γυναίκα, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνουμε, κάθε γυναίκα έχει διαφορετικό γούστο, έτσι δεν είναι? Από εδώ τι της αρέσει η Καρολίνα? Μια και είπε για τα γούστα, είπα να. Μ' αρέσει αυτό το στυλ. Που είναι αρχαιοελληνικό στυλ. Ναι. Είναι πιο πολύ το μίνιμαλ. Θα τη το βρούμε τον νηφικό. Φαίνεται, τη φαίνεται. Αν τη πρότεινα κάτι, θα τη πρότεινα κάτι πολύ ελαφρύ, χωρίς πολλά στρας, σε ίσια γραμμή. Ναι. Έχει και το ανάλογο σώμα, θα μπορούσε να το φορέσει και να το υποστηρίξει. Νομίζω ότι θα ήταν ό,τι. Μ' αρέσουν πολύ τα ξόπλατα. Θα μπορούσε να φορέσει κάτι με πολύ ανοιχτή πλάτη, σε ίσια γραμμή. Πολύ λιτό. Νομίζω ότι. Το βρήκαμε. Μα αποκάλυψε μάλλον τελικά. Προ τα που. Άρα θα το ράψουμε ειδική παραγγελία τελικά. Ειδική. Ό,τι θέλει. Θα τις κάνουμε ό,τι θέλει. Σε κάθε νύφη του έλος αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να κάνουμε τον ηρεμένο νηφικό. Μπράβο. Ακριβώς επάνω στο σώμα της, ακριβώς πάνω στα θέλω της, τις ανάγκες της, στη χαρά της. Να νιώσει άνετα, να διασκεδάσει το γάμο της. Και να νιώσει και ιδιαίτερη, γιατί εκείνη την ημέρα η νύφη θέλει να αισθάνεται πως είναι τόν. Ελπίζουμε ότι είναι μία μέρα. Είναι μία μέρα. Συνήθως μία είναι. Ναι, συνήθως. Βρε, δεν πειράζει, άμα είναι και δεύτερη, πάλι νηφικό θα βάλει. Έχω παντρέψει δύο φορές την ίδια νύφη. Οπότε δεν μπορώ να φορέσω όλες τις νύφες. Δεν είναι καλό για σένα, ήρθε δύο φορές να πάρει νύφη. Άρα είμαστε καλοί στη δουλειά μας. Πολύ καλοί. Λοιπόν, πακέτο γάμου, καλοί στη δουλειά μας. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να παντρευτείτε δύο φορές, μόνο μία φορά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε αναλυτικά τι είναι άραγε η μόδα στα νηφικά. Υπάρχει μόδα στα νηφικά? Ποια είναι η τάση και ούτω καθεξής. Είναι γιατί είναι ωραίο και το θέμα μας, έτσι που θα κλείσουμε σιγά σιγά με τα υπέροχα νηφικά μας. Πάμε! Και θέλω να σου πω ότι το κορίτσι μας που δεν σχολιάσαμε και δεν μιλήσαμε για το dancing. Για το dancing. Δεν προλάβαμε μαζί σου να πούμε. Θα ξανάρθουμε να τα πούμε. Θα ξανάρθεις, υπόσχεσαι. Εννοείται, πώς πω. Όχι, δεσμεύεσαι, τέλος. Δεσμεύομαι. Όχι σαν το γάμο 7 χρόνια. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, όχι. Μην το καθυστερήσουμε τόσο. Μα το ξεκίνησε το τραγουδάκι, ήταν τόσο ωραίο, γι' αυτό ξεκίνησα και χόρεμπα εγώ. Πού να βρω μια να σου μοιάζει. Λοιπόν, πες, στέκουμε. Λοιπόν, Τζορτζίνα μου, να πούμε έτσι και λίγο από πού είναι τα νηφικά μας. Σήμερα έχουμε πακετό γάμο Αρμονία από τη Λεμεσό. Mm-hmm. Είναι Κολώνα Κύου 14, δεν κάνω λάθος, περιοχή Αγίου Αθανασίου. Η διοκτήτρια είναι κυρία Σαμολάδα Φωτίνα. Σαμολάδα Φωτίνα, να το είπα σωστά.
Και υπεύθυνο όμως είναι η Ελπίδα Κολο... Κομπογιάννου, το βρήκα. Εντάξει, και δεν μας πειράζει, η Ελπίδα μας. Δεν χάνεται ποτέ την Ελπίδα. Και να μας μιλήσει η Ελπίδα για τα νηφικά. Οπότε, Ελπίδα μου, πες μου λίγο τι παρουσιάσαμε και τι δείξαμε στον κόσμο. Εγώ να σας πω ότι έχουμε φέρει νηφικά τα οποία είναι από Αγγλία, Γερμανία και Ελλάδα. Βέβαια, προσπαθούμε να δουλεύουμε όσο γίνεται με Έλληνες σχεδιαστές. Προσπαθούμε να στηρίζουμε την ελληνική αγορά και την κυπριακή φυσικά. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε και πολλούς σχεδιαστές εδώ. Δυστυχώς. Ένα καλό βέβαια είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε νηφικά με βάση το τι θέλει κάθε νύφη και το τονίζουμε αυτό. Θα σας πω ευθαρσώς ότι οι τιμές που έχουμε είναι κατώτερες στην αγορά και προσπαθούμε να μείνουμε σε αυτό και λόγω κρίσης και λόγω ότι όλο άρα πολύ καλές χαμηλές τιμές. Ναι, προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο πιο καλές. Από πού ξεκινάει δηλαδή. Γι' αυτό και κάνουμε και πακέτο. Ένα θέμα. Ένα πακέτο τι συμπεριλαμβάνει. Ένα πακέτο συμπεριλαμβάνει το νηφικό, πέπλα, κουάφ, στέφανα, παρανυφάκια, φωτογράφο, κεραστικά, προσκλητήρια. Βολικά τα πακέτα. Ναι, μας έχει και τη διακόσμηση. Είναι full τα πακέτα. Οπότε μπορεί να, μια νύφη, ενώ έρχεται σε εμάς, να καλυφθεί σε όλο το κομμάτι αυτό. Να μην χρειαστεί να ψάξει ούτε δεξιά και αριστερά και να ταλαιπωρηθεί. Οργανώνουμε όλο το κομμάτι του γάμου της. Παρέχουμε και δωρεάν τη διοργάνωση. Και είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας οι τιμές. Έχουμε πολύ καλές και χαμηλές τιμές. Αυτό και οι τιμές και το ότι μας βοηθάτε να έχουμε πολλές επιλογές σε έναν χώρο. Και θέλω να μας πεις κλείνοντας, τι είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να βλέπει η γυναίκα στην επιλογή του νηφικού. Και εμείς να βλέπουμε το φωτογράφο, να βγάλουμε φωτογραφία έτσι live όπως είμαστε. Να πηγαίνει, να νιώθει άνετη και να μην καταπιέζεται σε ένα νηφικό απλά επειδή είναι ωραίο το νηφικό. Να νιώθει εκείνη μέσα ελεύθερη. Ωραία. Ευχαριστούμε καλές πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα είναι καλή για κάθε νύφη. Έτσι. Και τη Σοφία μας. Είναι η σειρά μου, λες. Ναι, λες. Δεν έχω χρόνο. Έχεις τα νηφικά στο στούντιο, δεν μπορείς να διαλέξεις. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά έτσι δημόσια την Καρολίνα Πελεντρίτου που ήταν μαζί μας σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η κουβέντα μας. Ευχαριστούμε, τη χαρήκαμε κι εμείς. Καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο. Τι μήνυμα θέλεις στον κόσμο, στους τηλεθεατές που σε βλέπουν, που είναι εδώ. Λοιπόν, το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι το τραγούδι που ξεκίνησε. Δυνατά, τα δυνατά. Δυνατά μπορούν να γίνουν δυνατά. Α, θα το αλλάξω λίγο. Θα μοιραστείς μαζί μας και το δικό σου μότο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά, άρα ωραία. Τίποτα δεν μπορεί να είναι αδύνατο. Φτάνει να έχουμε πείσμα. Αλλά και όχι από τον καναπέ. Με προσπάθεια. Έτσι, προσπάθεια. Ναι. Να βγούμε όλοι έξω και να το παλέψουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Όλα τα καλά. Ειλικρινά. Ευχαριστούμε και εσάς, κοριτσιά. Πάντα όμορφες από την Georgina Model Agency και εσύ κουκλάρε μου όμορφη. Το παραλυφάκι. Μύρια. Η Μύρια πιο όμορφη νύφη. Πω. Σοφάκι, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλά να περνάτε.